Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών του στο νησί, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης, επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, όπου ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του μουσείου, Δέσποινα Ζερνιώτη. Η Ελλάδα, λόγω της ιστορίας της, δεν έχει ανάπτυξη. Στο ΤΑΤΟΗ έμενα, στην Βουλή ήταν το Διοικητικό Κέντρο. Άρα λοιπόν στο Μόρεπο επίσης έμενα, οπότε αυτό το παλάτι ήταν το σε λιγότερο σε χρήση ανάκτορο εκείνης της εποχής. Αυτό είναι το σκεπτικό. Είναι, ναι. Και είναι με ΦΕΔ. Όλα τα αντικείμενα έχουν τσεκαριστεί όπως τα έδωσε ο συλλέκτης, σώζονται μέχρι σήμερα. Εδώ είμαστε στην τελευταία περίοδο Κίνα. Έχουμε τις μονόχρωμες πορσελάνες, τις λάκες. Είναι κεραμίδια αυτά που έχει και το προηγούμενο πόλη με παντού και ανάλογα τον αριθμό που έχει, δείχνει και ποιος είναι μέσα. Το πρόταση με τη Σούτζου που ξεκίνησε το μάλιστα. Ναι, έχω πάει. Και η παλιά πόλη λέει τη Μικρή Βενετία της Ανατολής, γιατί είναι όλη μακανάλια. Κατόπιν επισκέφθηκε τη Δημοτική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κέρκυρας, αλλά και την Αναγνωστική Εταιρεία. Αυτό το γραφείο είναι ένα από τα καυχήματά μας. Είναι αυτό που χρησιμοποιούσε ο Παπαδίστρας ξεκινώντας την πολιτική του καριέρα ως γραμματέας των εξωτερικών υποθέσεων του πρώτου ελληνικού κρατικού μορφώματος, που δεν είναι το απελευθερωμένο κράτος, είναι η Επτάνησος Πολιτεία, 1800-1807. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό απόκτημα. Το μαγκάλι που είναι κάτω είναι ένα τυπικό των αρχών του 19ου αιώνα, αλλά στην πραγματικότητα το μοναδικό αυτό στοιχείο που έχουμε από τη μνήμη του Λορέντζο Μαβίλη. Όπου εδώ είχαν έρθει περίπου 30.000 πρόσφυγες, πολλοί από αυτούς ξαναφύγανε βέβαια και εγκαταστάθηκαν και εξετάζουν το διαγενειακό τραύμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερευνητική ομάδα και κάνουν μια ψηφιακή έκθεση γι' αυτό. Και αυτό είναι αυτό που κάνει. Και προφορική ιστορία. Ναι. Συνεντεύξει ουσιαστικά. Αυτό. Όπου και το πρώτο πρόγραμμα που πήραμε από το Υπουργείο, γιατί μιλούσαμε πριν γι' αυτό, είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου Γκίλφορντ. Ο Γκίλφορντ, ο φιλέλληνας που είδε στην Ιωνική Ακαδημία, ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου που αφορά την Ιωνική Ακαδημία βρίσκεται εδώ. Okay. Το ψηφιοποίησαμε τώρα. Αλλά είναι τρομερά τα νούμερα και τα οικονομικά και του όγκου της δουλειάς και εμείς δεν έχουμε ανθρώπους, χρειαζόμαστε χρήματα, το ξανάρουμε. Αυτό είχε έρθει η κυρία Μενδόνη, μας είχε παρατρύνει, αλλά άμα κάνεις ένα πρόγραμμα και ζητάς 80.000 και παίρνεις 7, δεν μπορείς να κάνεις αυτά που οργανωτίζεις. Αυτό καταλαβαίνω απολύτως, απλώς θέλω να σκεφτώ. Δηλαδή, τώρα θα βγάλω εγώ, ας πούμε, μια πρόσκληση, θα βγάλουμε αυτή την πρόσκληση της ψηφιοποίησης, ας πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια άλλη πρόσκληση, θα βγάλω εγώ για ψηφιακά, ας πούμε. Ναι. Ψηφιοποίηση, ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή, σε έναν φορέα σαν εδώ, μπορεί να πεις ότι κάνω ψηφιοποίηση. Αυτό είναι από την βιβλιοθήκη Χαροκόπου Δωρεά, η Αρχαιότητες των Αθηνών, 1762. Ναι, την ξέρω και την καταπληκτική. Είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Τι ωραίο. Ναι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον ότι είναι και αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο βιβλίο για να καταλάβουν τι σημαίνει πια το βιβλίο, γιατί είμαστε πια στην ψηφιακή εποχή και κάνουμε μικρά εκπαιδευτικά προγράμματα για να τους πείσουμε για τη σημασία, την αξία του. Έχετε δει ένα πρόγραμμα που κάνει, τώρα δεν θυμάμαι ποιος το κάνει, το Παιδευτικό Μουσείο, το Εκπαιδευτικό Μουσείο, που κάνουν, που ουσιαστικά ζητάνε, δηλαδή ψηφιοποιούν πράγματα και μετά στο πώς αυτά αποτυπώνονται, ζητάνε εθελοντές, ιδιώτες από το σπίτι τους ψηφιακά να συμμετέχουν και να μεθαίνουν. Είναι μια εξαιρετική δουλειά που τους βάζει όλους μέσα να βλέπονται. Ο κύριος Γιατρομανολάκης επισκέφθηκε επίσης αρκετούς χώρους πολιτισμού και εργαστήρια χειροτεχνίας.